Ελληνικά παραμύθια. Η πριγκίπισσα κουρελοσκουφίτσα. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα που δυστυχώς δεν είχαν παιδιά. Αυτό έκανε τη βασίλισσα πολύ στεναχωρημένη, γιατί ήθελε πολύ να αποκτήσει ένα μωρό. Μια μέρα, όπως καθόταν στο γρασίδι στο παλάτι, μια παράξενη γυναίκα ήρθε κοντά της. «Σε χαιρετώ, μεγαλειοτάτη, η βασίλισσα!» «Ποια είσαι εσύ, κυρία μου?» «Ξέρω τι επιθυμεί η καρδιά σου και μπορώ να βοηθήσω!» «Το μπορείς, αλήθεια?» «Πάρε αυτό και πάρε και δύο δοχεία νερό και ανακάτεψέ το μέσα. Μετά πλύσου μέσα στο νερό και στη συνέχεια χύστο κάτω από το κρεβάτι σου. Το επόμενο πρωί θα βγουν δυο λουλούδια κάτω από το κρεβάτι σου. Το ένα θα είναι μπλε και το άλλο θα είναι μοβ. Το μπλε θα πρέπει να το φας και το μοβ, σε προειδοποιώ, θα πρέπει να το αφήσεις εκεί που είναι.» Έτσι η βασίλισσα έκανε ό,τι της είπε η γυναίκα. Είπε να της φέρουν δύο δοχεία νερό στο δωμάτιό της, πλήθηκε με αυτό και μετά το έχισε κάτω από το κρεβάτι. Το επόμενο πρωί, ακριβώς όπως της είχε πει η γυναίκα, δύο λουλούδια εμφανίστηκαν κάτω από το κρεβάτι. Η βασίλισσα πήρε το μπλε λουλούδι και το έφαγε. Ήταν ό,τι πιο νόστιμο είχε δοκιμάσει ποτέ στη ζωή της. Τότε αναρωτήθηκε τι γεύση μπορεί να έχει το άλλο λουλούδι και ξέχασε την προειδοποίηση της γυναίκας. Οπότε έφαγε και το μοβ λουλούδι. Σύντομα η βασίλισσα γέννησε δύο μωράκια. Το ένα μωρό ήταν πανέμορφο, έμοιαζε με άγγελο. Ενώ το άλλο... Η νοσοκόμα σοκαρίστηκε όταν το είδε. «Πώς! Δεν το πιστεύω αυτό!» «Τι συμβαίνει?» Το δεύτερο μωρό είχε γεννηθεί με κέρατα και μια ουρά. Η νοσοκόμα το έδειξε στη βασίλισσα. «Το παιδί μου είναι υγιές!» «Έχει την υγεία του, αλλά...» «Είναι το παιδί μου, ακόμα και αν είναι διαφορετική. Θα την μεγαλώσω με όλη μου την αγάπη και φροντίδα που θα δώσω και στο άλλο μου μωρό. Θα την ονομάσω πριγκίπισσα Χόντεϊ και την άλλη πριγκίπισσα Αγνή.» Και έτσι και έγινε λοιπόν. Η βασίλισσα και ο βασιλιάς μεγαλώσανε τις δυο τους κόρες με αγάπη και φροντίδα. Οι δυο αδελφές ήταν πολύ κοντά μεταξύ τους. Ακόμα και όταν έγιναν νεαρές κοπέλες, ουσιαστικά ήταν αχώριστες. Αλλά η Χόρντεϊλ επέμενε να φοράει ένα κουρελιασμένο σκουφί και να κρατάει ένα ξύλινο κουτάλι. Έτσι ο κόσμος άρχισε να τη λέει «Πριγκίπισσα κουρελοσκουφίτσα». Όταν τη ρωτήσανε και πάλι γιατί, αυτή είπε «Γιατί φοράς συνέχεια αυτό το σκουφί και γιατί κουφαλάς αυτό το ξύλινο κουτάλι?» «Γιατί τη μέρα που θα έρθει η αληθινή αγάπη, τότε το σκουφί θα γίνει στέμα και το κουτάλι θα γίνει ένα αγγελικό ραβδί.» Μια μέρα ήρθε ένα μήνυμα στο παλάτι. Όχι! Τι συμβαίνει, πατέρα? Μια φυλή από τρολ έχει έρθει στο βασίλειό μας και όπως κάνουν τα τρολ, όπου και αν πηγαίνουν πάντα, θα φέρουν την καταστροφή στο παλάτι την παραμονή των Χριστουγέννων. Μα αυτό θα είναι μόνο για μια νύχτα. Άστε να κάνουν ό,τι θέλουν και μετά θα φύγουν. Δεν διαφωνώ, αγάπη μου. Αλλά αυτά συνήθως παίρνουν ό,τι πιο μαγικό υπάρχει στο παλάτι. Και στο δικό μας παλάτι, το πιο μαγικό είναι οι κόρες μας. Αυτοί ψάχνουν παντού. Δεν υπάρχει ασφαλές μέρος, δυστυχώς. Μην ανησυχείς. Έχω περισσότερη μαγεία από ό,τι έχουν δει όλα τα τρόλ ποτέ τους. Άστε να έρθουν. Σε βεβαιώνω, δεν θα συμβεί τίποτα ούτε σε μένα ούτε στην αδελφή μου. Έτσι, έφτασε η νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων. Το παλάτι ήταν σε εγρήγορση, αλλά τα τρόλ πήγαν κατευθείαν στο δωμάτιο των πριγκιπισσών. Πολέμησαν και οι δύο και νίκησαν τα τρόλ. Η πριγκίπισσα Χόντεϊ το έκανε με το ξύλινο κουτάλι της. Τα τρόλ σύντομα έφυγαν, αλλά πριν φύγουν, πρόλαβαν να κάνουν ένα ξόρκι στην Αγνή
το οποίο και τη μεταμόρφωσε σε μια αγελάδα. Αγνή! Όλοι στο παλάτι στεναχωρήθηκαν πολύ με αυτό που έκαναν τα τρόλ. Αλλά η πριγκίπισσα Κουρελοσκουφίτσα δεν το ανέχτηκε αυτό. «Καημένη μου κόρη, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε?» «Γνωρίζω που ζουν τα τρόλ, σε ένα κάστρο πέρα από τις τρεις θάλασσες. Στη μέση κάθε μία από τις τρεις θάλασσες το νερό είναι μαγεμένο. Με αυτό θα νικήσω τα τρόλ και θα αντιστρέψω το ξόρκι που κάναν στην Αγνή». «Μαγεμένο νερό στη μέση των τριών θαλασσών! Δεν έχω ακούσει ποτέ μου γι' αυτό!» «Γι' αυτό χρειάζεσαι ένα άτομο με κέρατα και ουρά. Πατέρα, φτιάξε μου το πιο γερό βαπόρι που μπορείς και εγώ και η Αγνή θα ταξιδέψουμε με αυτό. Θα τα κάνω όλα όπως ήταν πριν». Έτσι λοιπόν, οι δυο πριγκίπισσες ταξίδεψαν προς τις τρεις θάλασσες. Στη μέση της κάθε θάλασσας, η Κουρελοσκουφίτσα μάζευε το νερό. Το έβαζε στο καζάνι της και το ανακάτευε με το ξύλινο κουτάλι, όσο η Αγνή παρακολουθούσε. Όταν έφτασε η ώρα να βάλει το νερό από την τελευταία θάλασσα, το νερό στο καζάνι είχε αρχίσει να γίνεται βαθύ μοβ. Η Τέλχον το έβαλε σε ένα δοχείο και το κουβάλισε μέχρι το κάστρο των τρόλ. Τα τρόλ την είδαν και επιτεθήκανε. Τότε αυτή βούτυξε το κουτάλι της στο δοχείο και τους καταέβρεξε με το μοβ νερό. Τα τρόλ άρχισαν να τρέχουν φοβισμένα, μέχρι που η Κουρελοσκουφίτσα βρήκε το τρόλ που είχε κάνει το ξόρκι στην Άγνες. «Παρακαλώ, μη με βρέξεις με αυτό, παρακαλώ!» «Τότε κάνε την αδερφή μου άνθρωπο, να αντιστρέψεις το ξόρκι σου τώρα!» Η πριγκίπισσα Κουρελοσκουφίτσα πήρε το τρόλ στο βαπόρι και τον έβαλε να αντιστρέψει το ξόρκι. Η πριγκίπισσα Αγνή έγινε και πάλι άνθρωπος. Αλλά το τρόλ, πριν φύγει από το βαπόρι, την προειδοποίησε. «Άμα θέλεις να παραμείνεις ο εαυτός σου για πάντα, τότε θα πρέπει να βρείτε την αληθινή αγάπη πριν επιστρέψετε στους γονείς σας. Άμα περάσετε τις πύλες του παλατιού, χωρίς να έχετε βρει την αληθινή αγάπη, τότε θα ξαναγίνεις αγελάδα. Α, λυπάμαι πολύ, αλλά αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργεί αυτό το ξόρκι». «Α, και τώρα τι θα κάνουμε? Πού μπορούμε να βρούμε την αγάπη και πώς θα ξέρουμε αν είναι αληθινή?» «Μην ανησυχείς, αδελφούλα. Ξέρω ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. Το τεστ για την αληθινή αγάπη είναι να θυσιάζεσαι». Η πριγκίπισσα Κουρελοσκουφίτσα σίγουρα ήξερε ακριβώς τι έπρεπε να κάνει. Δεν ξέρουμε πώς ή γιατί, αλλά ίσως τα κέρατά της την οδήγησαν σε μια μακρινή χώρα όπου ζούσε ένας βασιλιάς με τους δυο γιους του. Όταν ο στρατός του βασιλιά είδε να έρχεται στο λιμάνι ένα πανέμορφο και δυνατό βαπόρι, αμέσως έτρεξε να ενημερώσει τον βασιλιά. «Μεγαλειότατε, το πλοίο είναι πελώριο, αλλά δεν έχει καθόλου στρατό. Το μόνο που είδαμε ήταν μια γυναίκα με κέρατα και ουρά». «Τι? Πώς είναι αυτό δυνατόν?» «Πατέρα, επέτρεψέ μου να πάω να δω». «Όχι, αδερφέ. Μια τέτοια γυναίκα μπορεί να είναι μαγεμένη ή και να είναι μάγισσα η ίδια. Δεν θα αφήσω το μικρό μου αδερφό να το ρισκάρει. Πατέρα, εγώ πρέπει να πάω». «Νομίζεις ότι θα σε αφήσω μόνος σου? Θα πάμε και οι δύο μαζί και θα δούμε τι συμβαίνει». Έτσι λοιπόν, οι δύο πρίγκιπες πήγανε προς το πλοίο. Όταν ανεβήκανε στο κατάστρωμα και ρωτήσανε, οι δύο πριγκίπισσες τους είπανε για τα τρόλ και ότι ταξιδεύανε λιγάκι πριν πάνε στο σπίτι τους. Δεν τους είπαν ότι έψαχναν την πραγματική αγάπη, γιατί αυτό δεν είναι ο τρόπος για να βρεις την αληθινή αγάπη. Επειδή ήταν πριγκίπισσες, τις δέχτηκαν σαν επίσημες καλεσμένες για τους επόμενους τρεις μήνες και τις πήγανε σε όλη τη χώρα. Μιλάγανε και κάνανε πικνίκ όλοι μαζί. Και σύντομα η Αγνή και ο μεγάλος πρίγκιπας είχαν ερωτευθεί μεταξύ τους. Την μέρα που έπρεπε να φύγουν, ο πρίγκιπας δεν άντεξε άλλο και είπε στην Αγνή: «Αντίο». «Μη φύγεις. Σε παρακαλώ, μη φύγεις». «Δεν μπορούμε να μείνουμε εδώ για πάντα.
δεν ανήκουμε σε αυτό το βασίλειο. Κι εγώ δεν μπορώ να σε αφήσω με αυτό το βάρος στην καρδιά μου. Τιμώρησέ με όπως θέλεις όταν ακούσεις όλα αυτά που είμαι έτοιμος να σου πω. Αλλά πρέπει να είμαι ειλικρινής μαζί σου και στο λέω αυτό με όλο μου το σεβασμό. Τι θέλεις να πεις, πρίγκιπα? Είμαι πολύ ερωτευμένος μαζί σου, πριγκίπισσα. Και επιθυμώ να σε παντρευτώ. Πες μου λοιπόν, θα ήθελες να γίνεις η γυναίκα μου? Η αδελφή μου θα σε παντρευτεί μόνο άμα ο αδελφός σου παντρευτεί εμένα. Θα το κάνω. Αδερφέ, όχι! Δεν μπορείς να παντρευτείς κάποια που δεν αγαπάς για χάρη μου. Αδερφέ μου, η αληθινή αγάπη πολύ δύσκολα βρίσκεται και εσύ βρήκες τη δικιά σου. Εγώ θα μπορούσα να είμαι χαρούμενος με την Ντέιλ Χόρν, αλλά εσύ, άμα αφήσεις την αγάπη σου, δεν θα γίνεις ποτέ χαρούμενος. Δεν το βλέπεις! Και αυτή σε αγαπάει πάρα πολύ. Ο μεγαλύτερος πρίγκιπας έκανε ό,τι μπορούσε για να πείσει τον μικρό αδελφό του να ξεχάσει τη σκέψη να παντρευτεί την κουρελοσκουφίτσα. Αλλά ο νεαρός δεν άκουγε. Επίσης και η πριγκίπισσα Αγνή δεν μπορούσε να αλλάξει τη γνώμη της αδελφής της. Οπότε μετά από αρκετές συζητήσεις αποφασίστηκε τελικά ότι ο πρωτότοκος πρίγκιπας θα παντρευόταν την πριγκίπισσα Αγνή και ο νεαρός πρίγκιπας θα παντρευόταν την κουρελοσκουφίτσα. Τότε η Τέιχον κάλεσε τον νεαρό πρίγκιπα στο δωμάτιό της. Ζήτησες να με δεις, κυρία? Ναι. Θα ήθελα να μάθω εάν υπάρχει κάτι που θες να μου πεις ή να με ρωτήσεις πριν παντρευτούμε. Ο αδερφός μου παντρεύεται την αληθινή του αγάπη και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Δεν θα ήθελες να ακούσεις για τα κέρατα, την ουρά μου και το ξύλινο κουτάλι μου? Σε δέχομαι όπως είσαι και παρότι όντως δεν σε αγαπάω, βλέπω ότι ήσουν αχαροπή, έμπιστη και έξυπνη σύντροφος όπου και αν πήγαμε. Απόλαυσα τα ταξίδια στη χώρα μου μαζί σου και ελπίζω η φιλία μου να σου είναι αρκετή, κυρία μου. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σε κάνω χαρούμενη. Έχεις το λόγο μου. Αυτό το πιστεύω από έναν άντρα που είναι έτοιμος να κάνει τέτοια θυσία για τον αδελφό του. Αλλά σαν μέλλον σύζυγός μου, έχεις το δικαίωμα να ξέρεις. Λοιπόν, μην ανησυχείς αν ακούγεσαι αγενής. Θέλω να είσαι ειλικρινής. Αυτό θα με κάνει χαρούμενη. Γιατί φοράς αυτό τον κουρελιασμένο σκούφο? Ποιον κουρελιασμένο σκούφο? Πώς μπορείς να μπερδέψεις το πιο υπέροχο στέμα του κόσμου με ένα σκούφο? Α, και γιατί κουβαλάς αυτό το ξύλινο κουτάλι? Ποιο ξύλινο κουτάλι? Αυτό, κύριε, είναι το πιο όμορφο ραβδί που θα μπορούσε να κρατήσει ποτέ πριγκίπισσα. Πώς και γεννήθηκες έτσι, με κέρατα και ουρά? Τι λες, εγώ γεννήθηκα με κέρατα και ουρά? Φαντάζεσαι πράγματα. Εσύ είσαι πανέμορφη, αλλά δεν καταλαβαίνω τι συνέβη τώρα. Είναι η δύναμη της αληθινής αγάπης, πρίγκιπα. Λοιπόν, εγώ ποτέ δεν σε αγάπησα. Αλλά αγαπάς τον μεγάλο σου αδελφό, για τον οποίο είσαι αποφασισμένος να κάνεις τέτοια θυσία. Και με κάποιο τρόπο και εμένα αγαπάς, γιατί ποτέ δεν νοιάστηκες για τα κέρατα, την ουρά και τη συμπεριφορά μου. Πάντα μου φερόσουν με πάρα πολύ σεβασμό. Αυτό επίσης είναι το σημάδι ενός άντρα δίκαιου, με ευγενή καρδιά, και μόνο τέτοιες ευγενείς καρδιές μπορούν να αγαπήσουν. Το ίδιο ισχύει για την αδελφή μου, την Αγνή, και τον αδελφό σου. Και οι δύο ήταν αποφασισμένοι να θυσιάσουν την αγάπη τους για εμάς τους δυο. Ο αδελφός σου για να μην χρειαστεί να με παντρευτείς και η αδελφή μου από την πλευρά της έκανε το ίδιο. Είναι η αγάπη και ο σεβασμός τόσο πολύ ισχυροί? Τα πιο δυνατά ξόρκια σε όλο τον κόσμο. Σε ευχαριστώ που μας έσωσες όλους μας. Και έτσι και έγινε. Τα δυο ζευγάρια, η Αγνή και ο μεγάλος γιος, πολύ ερωτευμένοι μεταξύ τους, ενώ η Χόρνεϊ και ο μικρός γιος, γεμάτοι σεβασμό ο ένας για τον άλλον, παντρευτήκανε σε μια υπέροχη μεγάλη γιορτή και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.